Φίλες και φίλοι, συναγωνίστριες και συναγωνιστές, σας καλησπερίζω και σας καλωσορίζω στη σημερινή μεγάλη μας συγκέντρωση. Έμειναν 2 μέρες μέχρι τις εκλογές. Εκλογές που γίνονται, ενώ στη Θεσσαλία και στην Εύβοια θάβουν τους νεκρούς τους και μετράνε τις πληγές τους. Εκλογές που γίνονται μετά από τις φωνικές φωτιές του καλοκαιριού σε όλη την πατρίδα μας, με νεκρούς και με χιλιάδες στρέμματα καμένα, περισσότερα από κάθε άλλη χρονιά. Εκλογές που γίνονται ενώ η ακρίβεια καλπάζει και τσακίζει τον οικογενειακό προϋπολογισμό, οδηγώντας ακόμα περισσότερους συμπολίτες μας στην ανέχεια. Για όλα αυτά, πέρα από τις ευθύνες που έχει η κεντρική κυβέρνηση, ευθύνες πρέπει να αναζητήσουμε και στις περιφέρειες, αλλά και στις δημοτικές αρχές, εκεί που ξέσπασαν και οι πλημμύρες και οι φωτιές. Αγαπητοί φίλοι, σήμερα μπορούμε να σας κοιτάμε στα μάτια. Δεν αθετήσαμε καμιά μας υπόσχεση όλο το προηγούμενο διάστημα. Καλούμε όλους τους Πετροπουλιώτες, ανεξάρτητα τι ψήφισαν πριν 3,5 μήνες στις εθνικές εκλογές, να στηρίξουν στο Δήμο τη Λαϊκή Συσπήρωση με Δήμαρχο τον Βαγγέλη το Σίμω και στην Περιφέρεια τη Λαϊκή Συσπήρωση με υποψήφιο Περιφερειάρχη τον Γιάννη τον Πρωτούλη. Τους καλούμε όμως όλους? Όχι, αγαπητοί φίλοι. Δεν τους καλούμε όλους. Δεν καλούμε τους ρατσιστές. Δεν καλούμε τους φασίστες. Δεν καλούμε να μας ψηφίσουν αυτοί που χαίρονται όταν τα σαπιοκάραβα βουλιάζουν στη Μεσόγειο, παίρνοντας μαζί τους πρόσφυγες, παιδιά και γυναίκες. Δεν θέλουμε να μας ψηφίσουν οι υποστηρικτές των Ναζί και των δολοφόνων του Παύλου Φίσα. Αυτοί να πάνε εδώ, λίγο πιο κάτω. Υπάρχουν κάποιοι που τους βάζουν και στα ψηφοδέλτια τους με αντάλλαγμα λίγες ψήφους. Ζητάμε την ψήφο λοιπόν, γιατί τα προβλήματα για μας είναι κοινά. Δεν έχει χρώμα το βρέφος που έμεινε έξω από τους βρεφικούς σταθμούς και οι γονείς είναι σε απόγνωση. Δεν έχει χρώμα αυτός που αναζητεί αναγωνίως ένα γιατρό στο ΙΚΑ της Πετρούπολης. Δεν έχει χρώμα και δεν έχουμε χρώμα αυτοί που αναπνέουμε τον καρκίνο της χωματερής. Στην πόλη μας όλοι γνωριζόμαστε. Δεν κρύψαμε ποτέ ποιοι είμαστε και πού ανήκουμε, όπως κάνουν κάποιοι άλλοι φορώντας κάθε φορά το μακρύδια του ανεξάρτητου, ασχέτως τις κομματικές στηρίξεις που όχι μόνο τις επιζητούν, αλλά τις παρακαλούν κιόλας. Ποτέ όμως στην ιστορία μας δεν χωρίσαμε τους πολίτες της Πετρούπολης με βάση την ιδεολογία τους ή τι ψήφισαν. Πάντα μαζί με το λαό αγωνιστήκαμε να δοθεί λύση σε μικρά ή μεγάλα προβλήματα της πόλης και των ανθρώπων της. Αν δεν υπήρχαν οι κομμουνιστές δήμαρχοι, ο αείμνηστος Νίκος Παξιμαδάς, ο συνεχιστής του Γιώργος Γιώγος στο τιμόνι του Δήμου για 28 συνεχόμενα χρόνια, δεν θα υπήρχε σήμερα το θέατρο Πέτρας. Θα είχε παραμείνει νταμάρι, το πολύ πολύ να είχε μπαζωθεί. Τόσο σαν σύλληψη και ιδέα του θεάτρου, αλλά και όπως είναι στη σημερινή του μορφή. Δεν θα υπήρχαν τα ιδιόκτητα κτίρια του Δήμου, το πνευματικό κέντρο, το πολιτιστικό κέντρο, το δεύτερο καπί. Δεν θα υπήρχε το κολυμβητήριο που όταν κατασκευάστηκε στην Πετρούπολη η αντιπολίτευση τότε σύσσωμη το λιδωρούσε. Δεν θα υπήρχε το κλειστό γυμναστήριο που σήμερα φέρει το όνομα του συντρόφου μας Νίκου Παξιμαδά. Δεν θα υπήρχε το κλειστό γυμναστήριο στην Αγία Τριάδα. Δεν θα υπήρχε το σχολικό συγκρότημα στην Ανατολική Ρωμιλίας που έγινε πριν 40 χρόνια και πόσο αλήθεια μπροστά έβλεπε τότε ο σύντροφος Νίκος Παξιμαδάς ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο να μπορέσει για να κατασκευαστεί σχολεία για να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών. Δεν θα υπήρχε το κτίριο του ΕΠΑΛ που εκεί θα μπορούσε να γίνει δημαρχείο. Όμως τα παιδιά της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης θα έπρεπε να κάνουν μάθημα σε αποθήκες
ή να πηγαίνουν σε άλλους δήμους. Δεν θα υπήρχε το σύνολο των σχολείων της πόλης μας. Δεν θα υπήρχε το κτίριο του ΙΚΑ και εκεί θα μπορούσε να γίνει το Δημαρχείο. Προτιμήσαμε όμως να το παραχωρήσουμε για τις ανάγκες της υγείας του λαού, ανεξάρτητα σήμερα αν οι κυβερνήσεις το έχουν υποβαθμίσει. Δεν θα υπήρχε ο θερινός κινηματογράφος. Στη θέση του θα υπήρχε ένα ακόμα σούπερ μάρκετ. Δεν θα υπήρχαν οι πλατείες και οι κοινόχρηστοι χώροι που μαζί με τους πολίτες τους υπερασπίστηκαν από τους καταπατητές. Δεν θα υπήρχε το μεγάλο έργο της αποχέτευσης των ομβρίων με χιλιάδες μέτρα αγωγούς που αποτελεί ασπίδα προστασίας απέναντι στις πλημμύρες. Το 2002, μετά από τόνους λάσπης, περισσότερους από ό,τι έπεσαν στη Θεσσαλία και με σύνθημα να φύγουν οι κομμουνιστές από τη διοίκηση του Δήμου, μια διοίκηση με κομμουνιστές, δημοκράτες, προοδευτικούς ανθρώπους, ανέλαβε δήμαρχος ο κύριος Βλάχος. Με αυτούς που μετά την ήττα τους το 2010 διασκορπίστηκαν και έγιναν τρεις παρατάξεις, όπως θα συμβεί και τώρα μετά την ήττα τους σε αυτές τις εκλογές. Έτσι κι αλλιώς από τώρα σφάζονται, δεν περιμένουν και πολύ τις εκλογές. Η Πετρούπολη εκείνη την οκταετία του Βλάχου, αντί να πάει μπροστά, δεν έμεινε μόνο στάσιμη, έκανε και βήματα πίσω. Αν θελήσει κάποιος να δει ένα έργο υποδομής, να θυμηθεί, όσο και να ψάξει στην πόλη, δεν πρόκειται να βρει. Και δεν πρόκειται να βρει, γιατί τέτοιο δεν υπάρχει. Για την τελευταία δωδεκαετία θα μιλήσει και ο σύντροφος Βαγγέλης. Μην λέμε ξανά τα ίδια πράγματα. Την Κυριακή ψηφίζουμε για Δήμο και Περιφέρεια. Οι σύγχρονες ανάγκες δεν μπορεί να εγκλωβίζονται σε ψεύτικα λόγια από επαγγελματίες και νεόκοπους τοπικούς παράγοντες που, αν κοιτάξετε τα βιογραφικά τους, τα φυλάδια που μοιράζουν, όλοι αγαπούν την πόλη, όλοι θέλουν να συμμετέχουν στα κοινά και έχουν αγάπη για τα κοινά, αλλά το θυμηθήκανε ένα μήνα πριν τις εκλογές. Σε αυτές τις εκλογές, αγαπητοί φίλοι, δεν ψηφίζουμε τον κουμπάρο μας, τον γείτονα, τα ξαδέρφια μας, γιατί είναι καλά παιδιά. Δεν ψηφίζουμε με κριτήρια lifestyle υποψηφίους που βγαίνουν φωτογραφίες σαν και αυτά τα show της τηλεόρασης με τα υποτιθέμενα και αναδυόμενα και, εν πάση περιπτώσει, φιλόδοξα μοντέλα που θέλουν να γίνουν. Ψηφίζουμε ανθρώπους δοκιμασμένους, αγωνιστές που δίνουν καθημερινά με ανιδιοτέλεια μικρούς και μεγάλους αγώνες μέσα από τα σωματεία, στη γειτονιά, στο σχολείο, στους πολιτιστικούς και στους αθλητικούς συλλόγους. Θέλουμε δήμαρχο να δίνει λύσεις στα προβλήματα της πόλης και όχι δήμαρχο τροχονόμο τοπικών και άλλων συμφερόντων. Και μια και μιλάμε για συμφέροντα, αλήθεια, τι έγινε το έργο που είχαν εξαγγείλει 5,5-7, δεν ξέρει κανείς ακόμα πόσο είναι τα εκατομμύρια, στο θέατρο Πέτρας και σπευμένα το ακυρώσανε. Τι θα γίνει με το πανάκριβο έργο της ανάπλασης του άλσους του Αγίου Δημητρίου, που δεν έχει ούτε καν προβλέψει πυρασφάλεια για αυτό το άλσος και πήρε έκπτωση μόλις 1%. Θα το προχωρήσουνε? Οι πρόσφατες πλημμύρες και φωτιές επιβάλλουν, αγαπητοί, να μην πάμε και όπου βγει, αλλά να πάμε για να βγει το σωστό. Χωρίς δεύτερες σκέψεις, λοιπόν, και με καθαρή συνείδηση ψηφίζουμε λαϊκή συσπήρωση. Στην Περιφέρεια το Γιάννη Πρωτούλη, στο Δήμο το Βαγγέλη το Σίμω. Αύριο Σάββατο και μέχρι την Κυριακή, όσοι είμαστε εδώ, πρέπει αυτούς που έχουμε ξεχάσει, τους γείτονές μας, απέναντι, από κάτω, στην παρακάτω γειτονιά, τους συναδέλφους μας, πρέπει να πάμε να τους βρούμε. Να εξασφαλίσει ο καθένας από μας ακόμα μία οικογένεια. Να ψηφίσει τη λαϊκή συσπήρωση. Καλή δύναμη, καλό αγώνα και με την νίκη.